από άντρες της υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας συνελήφθη πανεπιστημιακός γιατρός του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης για χρηματισμό, για φακελάκι κοινώς. Τα λεφτά ήταν προσημειωμένα. Τα λεφτά ήταν προσημειωμένα και ήταν κατόπιν καταγγελίας του ασθενούς στην αστυνομία. Εκ όσων γνωρίζω, κρατείται ο γιατρός ο συγκεκριμένος και οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στον εισαγγελέα Αλεξανδρούπολης για τα περαιτέρω. Εδώ να πούμε, κύριε Διοικητά, ότι οι ασθενείς πρέπει να καταγγέλνουν τέτοια περιστατικά όταν συμβαίνουν και αν συμβαίνουν, γιατί δεν έχει τελεσυνδικήσει τίποτα. Πρώτον, πρέπει να πούμε ότι θα ακολουθηθεί αυτά που προβλέπεται από τη διαδικασία, την ποινική από τη πλευρά των εισαγγελικών αρχών και την πειθαρχική από την πλευρά της διοίκησης του νοσοκομείου και της τέταρτης υγειονομικής περιφέρειας όπου ανήκουμε. Αλλά εκείνο που πρέπει κάποιος να σημειώσει είναι ότι να μην φοβούνται οι ασθενείς και να έρχονται να καταγγέλνουν τα περιστατικά όταν τους ζητάνε χρήματα για να γίνει μια επέμβαση, για να γίνει μια νοσηλεία στο νοσοκομείο. Οι περισσότεροι ασθενείς έρχονται, το καταγγέλνουν προφορικά και είναι αρκετά τέτοια περιστατικά στη διάρκεια ενός χρόνου. Όταν όμως τους προτείνουμε να κάνει ενυπόγραφη γραπτή καταγγελία, κάνουν πίσω, γιατί φοβούνται. Φοβούνται δύο πράγματα, δείχνει η εμπειρία μου. Το πρώτο είναι ότι δεν θα τύχουν τη σωστή ιατρική αντιμετώπιση για να ξεπεράσουν το πρόβλημα υγείας που τους έφερε μέχρι το νοσοκομείο. Σε αυτό είμαι απόλυτος. Τόσο η διοίκηση του νοσοκομείου όσο και το Υπουργείο Υγείας εγγυάται την έγκαιρη, πλήρη και ασφαλή αντιμετώπιση του ασθενούς από άλλο γιατρό της ίδιας ειδικότητας. Και ευτυχώς υπάρχουν πολλοί γιατροί οι οποίοι και τίμοι είναι και ευσυνείδητοι και με απόλυτα επιστημονικό τρόπο κάνουν άψογα τη δουλειά τους. Έτσι έγινε, να θυμίσω, και με το περιστατικό του ασθενούς που κατήγγειλε εκβιασμό από γιατρό ειδικότητας Οριλά πριν ένα χρόνο. Αντιμετωπίστηκε από άλλους γιατρούς της ίδιας ειδικότητας στο νοσοκομείο και μάλιστα χρειάστηκε πάνω από μία επέμβαση και τη δεύτερη φορά από τους ίδιους γιατρούς και χρειάστηκε και περισσότερες από μία ειδικότητα για να αντιμετωπιστεί η περίπτωσή του. Έγιναν όλα μια χαρά και ο ασθενής σήμερα είναι καλά. Κατά τη διάρκεια... Έτσι γίνεται, θα γίνει και με αυτή την περίπτωση. Κατά τη διάρκεια της δικής σας θητείας, πόσα περιστατικά μπορείτε να αριθμίσετε, 2, 3, 5, 10. Επιτρέψτε μου πριν από αυτό να πω, μπορεί κάποιος ασθενής να φοβάται να έρθει στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης λόγω του ιστορικού. Για λόγους ψυχολογικούς, πρακτικοί λόγοι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν άνθρωποι που θα τον κάνουν καλά. Και να λέει, όχι, εγώ φοβάμαι να ξανάρθω στην Αλεξανδρούπολη, θέλω να πάω αλλού. Τότε αναλαμβάνει το Υπουργείο Υγείας και τον παραπέμπει κατά προτεραιότητα σε άλλο νοσοκομείο του ΕΣΥ της χώρας, όπου εκεί δεν τον ξέρουν, δεν ξέρουν το ιστορικό του, το ιστορικό είναι το περιπετειώδες ιστορικό του εκβιασμού, και αντιμετωπίζεται εκεί πλήρως και ασφαλώς. Ένα δεύτερο που φοβούνται κάποια τους ασθενείς είναι ότι θα τύχουν παρενοχλήσεων όσο αφορά την κοινωνική του ζωή, πέρα από το ζήτημα της υγείας. Μου λέει ότι η σύζυγός μου δουλεύει σε μια επιχείρηση, μην την απολύσουν γιατί μπορεί να τύχει να είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης φίλος του συγκεκριμένου γιατρού. Αν υπάρχουν τέτοιες υπόνοιες, αναλαμβάνει την παροχή δικαστικής προστασίας μάρτυρος ή εισαγγελία. Άρα σε κάθε περίπτωση ο ασθενής είναι θωρακισμένος και τον ενθαρρύνουμε να κάνει καταγγελίες, εφόσον υποπίπτουν στην αντίληψή του. Και οι καταγγελίες πρέπει να είναι γραπτές. Και να είναι σίγουρος ότι τόσο οι ιδιοκτικές αρχές, οι εισαγγελικές, όσο και οι πειθαρχικές, θα κάνουν ό,τι προβλέπεται από την νομοθεσία. Κανείς δεν θα μείνει ατιμόρυτος. Σε αυτό το σημείο είμαι απόλυτος, τόσο η διοίκηση του νοσοκομείου, και το έχει αποδείξει νομίζω μέχρι τώρα,
όσο και το Υπουργείο, που επίσης το έχει αποδείξει, θα είναι αμήλικτη. Δηλαδή μπορεί να χάσει και την αδεία ασκήσεως επαγγέλματος ένας γιατρός για αυτό το λόγο. Να, τα πειθαρχικά ποια είναι, τα πειθαρχικά, ποιες είναι οι ποινές. Μισό λεπτό και λίγο πρέπει να εξηγήσω ποιες είναι οι ποινές. Το πρώτο που συνήθως γίνεται ότι μόλις διαβεβαστεί και θα γίνει συγκεκριμένη περίπτωση, όπως έγινε και στην περίπτωση του Ριλά, μόλις έρθει ο φάκελος από την ελληνική αστυνομία, η αναγγελία της σύλληψης, η επίσημη γραπτή, θα τεθεί ο γιατρός σε αναστολή άσκησης καθηκόντων και προκειμένου επειδή είναι πανεπιστημιακός, μόνο όσο αφορά τα καθήκοντά του εντός του νοσοκομείου. Δεν έχω εγώ αρμοδιότητα για καθήκοντα εκτός του νοσοκομείου. Και θα ξεκινήσει η πειθαρχική διαδικασία, δηλαδή το ερώτημα από τον Υπουργό για δυνητική αρχαία και η κυρίως πειθαρχική εκδίκαση της υπόθεσης στο πρωτοβάθμιο πειθαρχικό, και επειδή το αδίκημα της δωροδοκίας είναι σοβαρό και επισήρει τη μέγιστη ποινή σύμφωνα με το πειθαρχικό δίκαιο, θα παραπευθεί μετά στο κεντρικό πειθαρχικό της Αθήνας, γιατί είναι το μόνο πειθαρχικό που έχει δικαίωμα να επιβάλλει την ποινή της οριστικής απόλυσης. Και σύμφωνα δε με τον καινούριο νόμο που ψήφισε πρόσφατα η Βουλή, οι πειθαρχικές υποθέσεις των πανεπιστημιακών γιατρών εκδικάζονται πλέον από τα όργανα του ΕΣΥ. Θα ήθελα να ρωτήσω εδώ, κυρία Δαμίδη, ότι πέρα από το νομικό πλαίσιο υπάρχει και το ηθικό πλαίσιο. Τι εννοώ? Ότι μπορεί κάποιος να θέλει να ευχαριστήσει ένα γιατρό, κάνοντάς του ένα δώρο, το οποίο μπορεί να είναι και χρηματικό, μπορεί να είναι και υλικό. Αυτό εσείς, σαν επιστήμονας, πώς το βλέπετε, σαν γιατρός, από την ηθική πλευρά? Και αυτό απαγορεύεται. Η χορήγηση κάποιου ανταλλάγματος υλικού, αλλά δεν είναι εκβίαση. Είναι απλή δωροληψία. Είναι πολύ πιο βαρύ όταν εκμεταλλεύεσαι το πόνο κάποιου, το λες για να σε χειρουργήσω έγκαιρα, πριν τα πράγματα γίνουν πολύ σκούρα για σένα, πρέπει να μου δώσεις τόσα. Εκεί είναι πολύ πιο βαρύ το αδίκημα, η εκβίαση. Μπορεί να κάνει δώρο αν θέλει κάποιος, και υπάρχουν ορισμένοι στο ίδιο το νοσοκομείο. Να στείλει μια επιστολή, υπήρχε πολύ της άλλης χώρας, θυμάμαι πρόσφατα, Γερμανός. Νοσηλεύτηκε εδώ για ένα ατύχημα που είχε, μου παρέδωσε μια επιστολή στα αγγλικά με την οποία ευχαριστούσε το προσωπικό της συγκεκριμένης κλινικής για την παροχή φροντίδας και έκανε δωρεά στο ίδιο το νοσοκομείο.